Στις κάλπες καλούνται οι πολίτες του Ιράν για τις εκλογές που θα αναδείξουν τα 290 μέλη του Κοινοβουλίου και τα 88 μέλη του Σώματος των Συμβούλων του Ανώτατου Ηγέτη της χώρας. Βασικό ζητούμενο για την ηγεσία είναι η συμμετοχή στις εκλογές, καθώς η ψήφος των πολιτών θεωρείται νομιμοποίηση του καθεστώτος. Στις προηγούμενες εκλογές είχε σημειωθεί ιστορικά χαμηλό ποσοστό συμμετοχής και φέτος αναμένεται ακόμα χαμηλότερο. Διαγνώση των εκλογών είναι αποτέλεσμα έλλειψης εμπιστοσύνη στην ικανότητα ολόκληρου του συστήματος να λύσει τα προβλήματα των πολιτών. Μέχρι η ηγεσία να δείξει αποφασιστικότητα για την επίλυση των προβλημάτων, νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι δεν θα πάνε ξανά στα εκλογικά τμήματα. Αυτές είναι οι πρώτες εκλογές που διεξάγονται στο Ιράν μετά το θάνατο στη φυλακή της 22χρονης Μαχσά Αμινή το 2022 του κινήματος διαμαρτυρίας για περισσότερες ελευθερίες και την καταστολή των κινητοποιήσεων που ακολούθησαν. Ο κόσμος όχι μόνο είναι απελπισμένος, αλλά και πιστεύει ότι η κατάσταση δεν θα αλλάξει καθόλου. Είναι απογοητευμένος. Είναι πολύ λυπηρό. Η σκληρή καταστολή των διαδηλώσεων του 2022 συνοδεύεται από τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες του Ιράν. Ο επίσημος πληθωρισμός στη χώρα ξεπερνά το 30%. Όποιο κόμμα αποκτήσει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο σημαίνει ότι το πολιτικό σύστημα κινητοποίησε τη βάση των ψηφοφόρων υπέρ του συγκεκριμένου κόμματος. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ των σκληροπυρηνικών, κυρίως του μετόπου της επιμονής και υποψηφίων που είναι πιο πραγματιστές. Τα οικονομικά προβλήματα του Ιράν επιδεινώνονται από τη σύγκρουση με τις δυτικές δυνάμεις που οξύνθηκε μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα.